Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδερφοί. Σήμερα με τον κύριο Χριστοδούλου, τον οποίο ευχαριστούμε που βρίσκεται εδώ, θα εξετάσουμε ένα θέμα που είναι πολύ εξετασμένο. Το έχουν εξετάσει πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να ρίξουμε φως, σε μια σκοτεινή προσωπικότητα, περιοχή της γνώσεως. Πρόκειται για το πρόσωπο του Καζαντζάκη και όχι για το πρόσωπο του ιδίου του Καζαντζάκη, σώμα και ψυχή. Αυτό θα το κρίνει ο Θεός. Αν θα πάει στον παράδεισο, αν θα πάει στην κόλαση, τι θα κάνει, θα το κρίνει ο Θεός. Εμείς θα κρίνουμε τα γραπτά του Καζαντζάκη, το συγγραφέα Καζαντζάκη θα κρίνουμε, έτσι. Γιατί μερικοί λένε, μπα, εσείς τον στείλατε στην κόλαση. Κανένας δεν μπορεί να στείλει τον άλλο άνθρωπο στην κόλαση. Ουδής, κύριε Χριστοδούλου. Ναι, έτσι, ναι. Εμείς θα εξετάσουμε τα γραπτά του Καζαντζάκη. Κάνουμε αντιποίηση αρχής. Βέβαια. Άλλος είναι ο κριτής. Εμείς θα εξετάσουμε τα γραπτά του Καζαντζάκη και πόσο ωφέλιμα ή μη ωφέλιμα είναι τα γραπτά αυτά για τον σύγχρονο άνθρωπο. Και πάλι από χριστιανική άποψη και όχι από λογοτεχνική. Πάντα από χριστιανική άποψη και όχι από λογοτεχνική. Διότι σαν λογοτέχνης ο Καζαντζάκης ήταν πολύ σπουδαίος πραγματικά. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι δεν ήταν ο τυχαίος. Ένας κοινός λογοτέχνης. Είναι μέσα στους μεγάλους λογοτέχνες, λογοτέχνες. Αλλά θα εξετάσουμε κατά πόσον ο Καζαντζάκης μπορεί να γίνει πρότυπο ζωής και κατά πόσο πρέπει να τον εκλάβουμε σαν πνευματικό οδηγό. Έτσι ακριβώς αυτό είναι. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι ο Καζαντζάκης δεν είναι κατάλληλος πνευματικός οδηγός για τις νέες γενναίες, ούτε για τις παλιότερες, διότι μέσα στα ωραία αυτά λογοτεχνήματα υπάρχουν αγκάθια, τα οποία είναι τόσο σουβλερά και τόσο θανατηφόρα, που για έναν χριστιανό δημιουργείται πρόβλημα μεγάλο, δημιουργείται ένα ένιγμα για το τι αυτός ο άνθρωπος θέλει να πετύχει στη ζωή του, διότι η λογοτεχνική του ικανότης είναι τέτοια που μπορεί να θολώσει τα νερά των χριστιανικών δογμάτων και καλείς να πιστεύει ότι ο Καζαντζάκης είναι χριστιανός, ενώ ο Καζαντζάκης να μην γράφει χριστιανικά πράγματα. Και το λέμε αυτό διότι πολλοί νομίζουν ότι ο Καζαντζάκης είναι χριστιανός και ειδικά μερικοί κριτικοί φίλοι μας, ναι, οι οποίοι τον υπεραγαπούν και περάσαμε και εμείς από το στάδιο της γοητείας του καζαντζακικού λόγου. Ναι. Διότι πράγματι υπάρχει μια γοητεία στον καζαντζακικό λόγο. Μπορούμε να πούμε ότι αρχικά ο Καζαντζάκης ξεκίνησε με πολύ καλές προϋποθέσεις, χριστιανικές προϋποθέσεις, από ό,τι αναφέρει ο ίδιος, νομίζω ότι είναι στην αναφορά στον Γκρέκο, που είναι η αυτοβιογραφία του, όταν ήταν σε εφηβική και λίγο μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή περί τα 20, μελετούσε βίους Αγίων και καλούσε τις γειτόνισσες του στις οποίες διηγεί το βίους Αγίων. Ναι. Ήτανε τόσο όμορφη η διήγηση και τόσο παραστατική και τόσο γλαφυρή που οι γυναίκες έκλαιγαν όταν έφευγαν από τη διήγηση. Σαν να διαβάζανε ένα... Συγκλονιζόντουσαν, ναι, για αυτά τα γεγονότα που διηγεί το. Δυστυχώς η Επίσης ζωή... άλλη μία περίπτωση που δείχνει ότι αρχίζει με σωστές προϋποθέσεις είναι ένα περιστατικό πάλι που αναφέρει όταν ήταν, λέει, νέος, είχε συμβεί ένα γεγονός στην γειτονιά του, ένας νεαρός γιατρός, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του είχε μία φιλενάδα, στην οποία είχε υποσχεθεί γάμο. Όταν τελείωσε τις σπουδές του, αντί να παντρευτεί και έγινε γιατρός, αντί να παντρευτεί την φιλενάδα του, την παράτησε και βρήκε μία πλούσια με μεγάλη πρίκα και επρόκειτο να τελέσει το γάμο του με αυτή την κοπέλα που είχε μεγάλη πρίκα. Αυτό έκανε τον Καζαντζάκη να βγει από τα ρούχα του, να αγαναχτήσει και πήρε άλλους δύο φίλους του και πήγε στον Μητροπολίτη τους και του εξέθεσε την κατάσταση, λέγοντας ότι ο γάμος αυτός δεν πρέπει να γίνει διότι έτσι έχουν τα πράγματα. Το τι έγινε δεν γνωρίζουμε, ναι. Αυτό δείχνει μια ευαισθησία. Μια ευαισθησία και μια υγιή αντίδραση. Και προπαντός, αν ήταν χριστιανός ο γιατρός, ναι, ήταν η σωστή ενέργεια, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, θα πάρεις 2-3 ανθρώπους, θα τον ενουθετήσεις και μετά, αν έχει κάνει κάποια αμαρτία, ναι, κλπ. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε για το θέμα του ότι ο Καζαντζάκης θα κριθεί από εμάς σήμερα, όχι σαν χριστιανός, όχι σαν λογοτέχνης, αλλά σαν τον κρίνουμε οδηγός, σαν πνευματικό οδηγό ακριβώς. Ναι. Διότι δεν έμεινε μόνο, δυστυχώς για αυτόν, δεν έμεινε μόνο στη λογοτεχνία, δηλαδή έχει γράψει ωραιότατες περιγραφές ταξιδιωτικές, έχει γράψει πάρα πολλά
και μυθιστορήματα και διηγήματα και θεατρικά έργα. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το λογοτεχνικό του έργο. Σίγουρα. Αλλά θέλησε να μπει και να φτιάξει και μια κοσμοθεωρία. Και βέβαια εκεί, κατά τη γνώμη μας, έμειξε τα άμειχτα πράγματα, διότι χρησιμοποίησε όλες τις υπαρκτές ιδεολογίες της εποχής του, δηλαδή πέρασε από όλα σχεδόν τα ρεύματα, δαρβινισμό, μαρξισμό, χριστιανισμό, βουδισμό, ιδεαλισμό, αθεϊσμό. Αυτό από μια άποψη μπορεί να θεωρηθεί θετικό, αν κανείς θέλει να ενημερωθεί για το τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο ή τι έγινε στο παρελθόν. Ναι. Αλλά από τη στιγμή όμως που τα ανακατεύεις αυτά, βρίσκεις δηλαδή γέφυρες που δεν υπάρχουν μεταξύ τους, δηλαδή είναι διαχωρισμένα τα πράγματα αυτά από δογματικής απόψης. Δηλαδή ο μονοθεϊσμός, παραδείγματος χάρη, ο μουσουλμανισμός είναι μονοθεϊσμός. Ναι. Έτσι. Εμείς είμαστε μονοθεϊστές, αλλά και τριαδιστές. Δηλαδή θεωρούμε το Θεό ένα και τρία πρόσωπα. Καλά, δεν το λέω θεολογικά. Βέβαια, σωστά το λέτε, ναι. Λοιπόν, αυτά δεν τα παραδέχονται. Και τρία πρόσωπα τα οποία αποτελούν το πρότυπο της ιδανικής κοινωνίας. Και αποτελούν μια ουσία. Και μπορώ να πω κάτι άλλο, μια παρένθεση, αν με επιτρέπουν οι αγαπητοί ακροατές. Στην μοναδικότητα του Θεού, στο ότι ο Θεός είναι ένας, είναι εύκολο να φτάσει η ανθρώπινη διάνοια. Απορρίπτοντας όλους τους άλλους ψεύτικους θεούς, να πει ότι πράγματι ο δημιουργός Θεός είναι ένας. Αλλά στο ότι αυτός ο ένας είναι συγχρόνως τρία πρόσωπα, αυτό ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Πρέπει να το δεχτεί. Είναι μόνο μια δογματική αλήθεια. Μια δογματική αλήθεια που είναι γνωστή εξ αποκαλύψεως. Και επομένως εκεί βλέπουμε καθαρά ποια θρησκεία είναι πραγματικά εκ Θεού και εξ αποκαλύψεως και ποια είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ναι. Πολλοί διαβάζοντας τον Καρατζάκη ίσως δουν κάποια πράγματα και τον κατατάξουν στους καλούς χριστιανούς. Προσέξτε όμως. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως ήμουν και εγώ κανένας από αυτούς, τον θεωρούσα χριστιανό, διότι κάθε σελίδα του Καρατζάκη μιλάει για το Θεό. Αυτή η δίψακη για την αποκάλυψη του Θεού κλπ. Συγκινεί κάθε αναγνώστη και κάθε άνθρωπο. Κοίταξε, λες πώς ματώνει, πώς προχωράει, τι κάνει, τι αγώνες κάνει για να αποκαλύψει το Θεό. Όμως δεν είχα καταλάβει ακόμα την ουσία του χριστιανισμού και ειδικά την ουσία του προσώπου του Χριστού. Δεν ήξερα, παραδείγματος χάρη, ότι ο Χριστός δεν αναμειγνύεται με κάποιους άλλους ανθρώπους. Δεν συγκρίνεται, είναι ασύγκριτος, δεν μπορεί να συγκριθεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ, κύριε Χριστοδούλου, ο Καζαντζάκης να επιχειρεί αυτή τη σύγκριση μεταξύ διαφόρων ιστορικών προσώπων. Ναι. Θα μας διαβάσετε μετά από λίγο και θα δούμε ότι γοητεύτηκε από πρόσωπα ιστορικά, όπως το Βούδα, τον Νίτσε νομίζω. Τον Νίτσε, τον Λένιν και τον Ζορμπά ακόμα. Ναι. Έναν έτσι εξωστρεφή άνθρωπο της πιάτσας, Γλεντζέ και Καλαμπουρτζή κλπ. Όλα μέχρι εδώ καλά. Από τη στιγμή όμως που αρχίζει αυτή η σύγκριση, να συγκρίνουμε ανομοιοειδή πράγματα, να συγκρίνουμε το θεάνθρωπο Χριστό με έναν κοινόν άνθρωπο, όπως είμαι εγώ και εσείς, όπως ήταν ο Λένιν, ο Νίτσε, ο Μωάμεθ, ο Βούδας και όλοι αυτοί ήταν κοινοί άνθρωποι. Ναι. Ευφυείς μεν, κάτι το εξαιρετικό για την ιστορία. Ήταν κάτι, ναι, βέβαια. Ναι, ασφαλώς. Καθένας μια προσωπικότητα ιστορική. Ναι. Άρα, από τη στιγμή που επιχειρούμε να κάνουμε είτε μίξη αυτών των καταστάσεων, είτε να μην δίνουμε το ακριβές μέγεθος του τι σημαίνει Χριστός, εάν δεν δίνουμε το ακριβές μέγεθος, τότε κινδυνεύουμε να πέσουμε έξω από τη δογματική της Εκκλησίας, δηλαδή να μην παραδεχόμαστε τα πραγματικά δόγματα. Ναι, και γιατί όμως, διότι πραγματικά ο Χριστός ήταν μεν άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός συγχρόνως, και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο, στο οποίο δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να διεισδύσει. Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί. Παρά μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Διότι τελικά είναι το άβατο, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ήρθε στην ανθρωπότητα με την Πεντηκοστή, αυτό είναι αυτό το οποίο και στους Αποστόλους δίδαξε ποιος είναι ο πραγματικός Χριστός και τους έμαθε όχι μόνο ποιος είναι ο πραγματικός Χριστός και κάθε πράξη του Χριστού τι βάθος είχε, δηλαδή ερμήνευσε ουσιαστικά, ερμήνευσε το πρόσωπο του Χριστού και όλη τη σωτηριολογία του Χριστού και συνεχίζει να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία, συνεχίζει να διδάσκει τους ταγούς της Εκκλησίας και τους κοινούς χριστιανούς, όλους τους χριστιανούς και να τους αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο του Χριστού. Και έτσι λοιπόν, εάν κανείς δεν έχει Άγιο Πνεύμα, ώστε μέσω του Αγίου Πνεύματος
να ερμηνεύσει σωστά τον Χριστό, να τον καταλάβει σωστά, με ανθρώπινες δυνάμεις τον παραμορφώνει. Και τότε φτιάχνει ένα ψεύτικο Χριστό που δεν είναι σωτήρας, δεν σώζει. Και μπορεί να κανείς να θαυμάζει αυτό το Χριστό, γιατί είναι πράγματι ένας απαράμιλος διδάσκαλος και τα λοιπά και θαυματουργός. Αλλά και... αν το δέχεται σαν Θεό και σαν το... ναι, ακριβώς. Προσωπικό σωτήρα. Ακριβώς, εάν δεν δεχτεί... Και δεν βλέπουμε σε αυτό το Καρατζάκι πουθενά να δέχεται το Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Ναι. Και σαν... Εδώ είναι τώρα πλέον το κρίσιμο σημείο. Που ίσως, υπάρχουν... ίσως από, ναι. υπερηφάνεια, από υπερηφάνεια, ίσως από... Αυτό είναι. Ναι. Αυτό που είπατε. Δεν ταπεινώθηκε. Δεν βάζει κάτι παραπάνω το κεφάλι ακριβώς. του. Έτσι. Θέλει να μείνει ελεύθερος, μοναδικός, εκείνος που θα κρίνει τους πάντες και δεν λέει ότι εγώ είμαι κάτω από τον Χριστό. Εγώ βρίσκομαι κάτω από τον Χριστό. Αυτό αν ομολογούσε αυτό, όπως κάνουν πολλοί συγγραφείς μεγάλοι, ομολογούν τη χριστιανικότητά τους. Όπως ναι, αυτό απαιτεί μια μεγάλη ωριμότητα όμως. Ναι. Όπως ο Ντοστογεύσκη. Ναι. Λέει ξεκαθαρά, φανερά, ότι είναι χριστιανός. Ναι. Αν μου λέγανε. Και λέει αυτό ότι... σε κάποια ναι. όριμη ηλικία έφτασε σε αυτό. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία. Εκεί στη Σιβηρία λένε ότι διάβασε. Σε κάποια και... όριμη ηλικία, δεν λοιπόν, ήταν από την αρχή. Όχι, από 20 χρονών όχι, αλλά ίσως από 30-40 να είναι χριστιανός. Λοιπόν, εάν δεν ομολογήσει κανείς αυτό το πράγμα, να πει ότι εγώ με τη δύναμη του Θεού ενεργώ και αυτά που πιστεύω σαν πιστός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Δηλαδή αν δεν το θεωρείς υποτιμητικό να είναι κάτω από την αιγίδα και τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος, όπως λέτε, ή του Χριστού ή του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος περικλεί μέσα μια παγίδα. Ναι. Το γραπτό του δηλαδή περικλεί μια παγίδα. Και δεν βλέπουμε στον Καζαντζάκη σημεία τέτοια ταπεινώσεως. Να βάζει τον Χριστό πάνω από τον εαυτό του. Αλλά κάνει μια συνεχή κριτική πολλών προσώπων, δίχως να έχει την ταπείνωση να δεχθεί ότι είναι χριστιανός Ορθόδοξος. Αντιθέτως, αν διαβάσετε στην αναφορά στον Γκρέκο. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο τώρα, δεν το έχω πολύ πρόσφατο. Λέει ότι εγώ είμαι ελεύθερο τέκτον. Ναι. Αυτό είναι οι δύο σχολές τεκτονικής. Φραμασονί. Ναι. Και το αναφέρει και φραμασόνος, ναι. που σημαίνει ελεύθερο μασόνος, στα ελληνικά ελεύθερο τέκτον. Ναι. Ο Καζαντζάκης λοιπόν ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι ελεύθερο τέκτον. Από εκεί και πέρα τώρα ψάχνουμε κι εμείς μέσα σε ένα άλλο. Μια άλλη πόρτα που μας ανοίγει αυτό το θέμα, να δούμε τι πιστεύουν αυτοί οι ελεύθεροτέκτονες. Και ξέρετε τι πιστεύουνε. Ότι πραγματικά ο Χριστός δεν είναι ο μοναδικός στην ανθρωπότητα, ναι. αλλά είναι ένας από εκείνους τους μοναδικούς που υπάρχουν 5-6. Και αν θέλετε, το βιβλίο του Σιρέ, ενός Γάλλου, μιλάει για 10 αβατάρες, 10 απεσταλμένους. 10 απεσταλμένους, ναι. Αρχίζει από τον Κρίσνα, ναι. αν δεν κάνω λάθος, πηγαίνει μετά στον Βούδα, μετά στον Χριστό, μετά στον Μωυσή, στον Πλάτωνα. Τον Σοκράτη, τον Χριστό, τον Κομφούκιο και πάει λέγοντας. Και φέρνει 10 προσωπικότητες, μέχρι και τον Ορφέα έχει μέσα. Ναι. Ο Σιρέ. Λοιπόν, φαίνεται πως ο Καζαντζάκης έχει μοιηθεί κατά κάποιο τρόπο μέσα στη φράμασονή, στην ελευθερομασονική τεκτονική στοά, και από εκεί ή κατευθύνεται και παίρνει γραμμές στη γράφη, ή ο ίδιος ελευθέρως γράφει, αλλά μέσα από το πρίσμα αυτής της νοοτροπίας. Ναι, οι οποίοι κάνουν μια συγκριτική θρησκεολογία και θεολογία και γι' αυτό και δέχονται. Βέβαια εδώ είναι πονηρό το γιατί δέχονται συγχρόνως μέσα στους κόλπους τους και χριστιανούς και μουσουλμάνους και εβραίους και κάθε έναν ναι. οποιαδήποτε ιδεολογία. Πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν, αυτοί. Και, αλλά πάνω βέβαια, πάνω απ' όλα βάζουν τη μασονία, η οποία εγώ τολμώ να πω προσωπική μου άποψη ότι είναι μια ιδωλολατρεία. Γιατί? Διότι αυτός που διδάσκουν σαν Θεό, δηλαδή ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, είναι ένα ιδεολόγημα, ένα κατασκεύασμα νοητικό, φιλολογικό και δεν είναι ο πραγματικός Θεός. Καμία σχέση. Θα παραπέμψω στην Παλαιά Διαθήκη που έλεγαν οι Εβραίοι ότι ο Θεός των Πατέρων ημών, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ακριβώς για να μην γίνεται παρεξήγηση. Ακριβώς. Διότι εκεί ο Θεός ήταν αυτός ο οποίος είχε άμεση σχέση με τη ζωή των τριών πατριαρχών, στους οποίους εμφανίστηκε, αποκαλύφθηκε, πολλές φορές τους συμβούλευσε, πολλές φορές τους σύλλεξε και στους διαδόχους τους κατόπιν, στους προφήτες, στους κριτές κτλ. Πολλές φορές τους επέπληξε ή ετιμώρησε τον λαό για παρεκτροπές κτλ. Είναι ένας ζωντανός Θεός ο οποίος παρεμβαίνει στη ζωή τους.
Ένα όμως ιδεολογικό κατασκεύασμα που είναι ένας θεός που λέμε όλες τις κατηγορίες που μπορούμε αφηρημένος να πούμε. Αφηρημένος θεός. Όπως και ο θεός του Ισλάμ. Ο θεός του Ισλάμ είναι ένα είδωλο. Ένα πνευματικό είδωλο. Μπορεί να μην είναι κατασκευασμένο από ξύλο ή από μάρμαρο ή από οποιαδήποτε ύλη. Όμως δεν είναι ο Θεός που επεμβαίνει στη ζωή τους. Δεν είναι ο Θεός που επεμβαίνει. Είναι απόμακρος Θεός. Είναι ένας απόμακρος, ένας μπαμπούλας πάνω από τα σύννεφα. Άρα μπορεί να έχουν καλή πρόθεση να δουν ποιος είναι ο Θεός, ναι. Αλλά δεν έχουν αποκαλύψει τον Θεό. Ακριβώς. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος ζει κοντά τους, τους συμβουλεύει, μπορεί να είναι και φίλος τους και σύμβουλός τους και αδερφός τους και όλα τα άλλα, και ο οποίος όμως τους δείχνει και το σωστό δρόμο. Αν, όπως είπατε, κύριε Χριστοδούλου, δεν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ χριστιανισμού και μουσουλμανισμού, παρόλο που είναι μόνο θεϊστικές θρησκείες, ναι, φανταστείτε τι άβυσος χωρίζει τον χριστιανισμό από τον βουδισμό, ο οποίος δεν έχει καμία έννοια Θεού, ναι, μέσα. Οι βουδιστές τώρα τελευταία κάνουν και τους έξυπνους, να με συγχωρείτε αγαπητοί ακροατές για την παρένθεση, και μας κατηγορούν εμάς ότι έχουμε ένα Θεό ο οποίος ανέχεται όλα τα κακά που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα. Α, ο Θεός είναι, ναι, τα κάνει, τα δημιουργεί. Και δεν επεμβαίνει να τα διορθώσει. Και εμείς τους απαντάμε ότι ο Θεός αυτός σέβεται απόλυτα την ανθρώπινη ελευθερία. Όταν το θέλει και νομίζει ότι είναι αναγκαίο, επεμβαίνει και διορθώνει. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε εμείς ή να κατηγορήσουμε τον Θεό, γιατί δεν επεμβαίνει συνεχώς να διορθώνει τα δικά μας λάθη, τις δικές μας αμαρτίες. Εμείς υφιστάμεθα τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τον Καζαντζάκη από την κριτική ενός μελετητή του. Ναι. Έτσι, μετά την εισαγωγή αυτή που κάναμε. Είναι δύσκολο το θέμα. Βέβαια, είναι δύσκολο και έχει πάρα πολλές επεκτάσεις και παραμέτρους. Και γι' αυτό δεν θα θέλαμε θα να τον αργότερα αδικήσουμε. Ναι. Είπαμε σαν συγγραφέας, σαν λογοτέχνης και σαν διανοητής. Ήταν... Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ναι, δεν φτάνει όμως. Δεν μπορούμε όμως να τον πάρουμε σαν πνευματικό οδηγό. Δεν φτάνει αυτό. Έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται και εμβάθυνση στο έργο του. Ναι, ναι. Να δούμε τι είναι το πρώτο κινούν, τι τον νεωθεί να γράφει. Είναι ο δικός του ο εγωισμός, είναι το να αυτοπροβληθεί, παραδείγματος χάρη. Κάθε άνθρωπος έχει εγωισμό. Ωραία. Και μάλιστα τώρα ο Καζαντζάκης ήταν ένα πρικισμένο άτομο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε ένα μυαλό ξεχωριστό. Και μάλιστα οι σχολιαστές του λένε ότι φτιάχνει, είναι και γλωσσοπλάστης. Φτιάχνει δικές του λέξεις και έχει μια ζωντάνια η γλώσσα του. Δεν νομίζω. Η Οδύσσια, άμα τη δείτε, είναι ένα πράγμα πολύθωμα. Το αίμα το λέει γέμα. Καλά, αυτά τον ήλιο τον είναι... λέει ηλιό, ναι, κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία δεν στέκουν πια, δεν τα μιλάει, ναι, κανένας. Ίσως δεν τα μιλάει, ναι, ναι. Λοιπόν, ίσως αυτά ήταν η, ναι, σνομπαρία. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λοιπόν, ας κρίνουμε μόνο τον Καζαντζάκη συγγραφέα, λοιπόν, είπαμε, έτσι. Για να μην παραξηγηθούμε ότι κάνουμε τους κριτές των ανθρώπων. Σύμφωνοι, ναι, ναι. Ένας από τους κριτικούς του, ο Ρόλτ Χάμερ, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτός Αμερικάνος ή Εγγλέζος, λέει ότι ήταν ένας οδηπόρος της Αβύσσου και ταξίδεψε στις περισσότερες φιλοσοφίες, θρησκείες, ρεύματα εποχής, ιδεολογίες που ήταν και αντικρουόμενες. Και αυτό δεν μπορούμε στον υπαρξισμό, στον δαρβινισμό, στον μαρξισμό, στον χριστιανισμό, στον βουδισμό, στον ιδεαλισμό, στον αθεϊσμό. Ήταν ένας διεθνιστής, θετικιστής, σοβιστής, νιτσεϊκός, σοφιστής. Α, σοφιστής. Οι σοφιστές ήταν αυτοί που δεν παραδέχονταν μια αντικειμενική αλήθεια. Μάλιστα. Η διαφορά μεταξύ του Σοκράτη και των σοφιστών ήταν ότι ο Σοκράτης έλεγε ότι υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Μάλιστα. Την οποία προσπαθούμε όλοι οι φιλόσοφοι να βρούμε. Ενώ εκείνοι λέγανε και αποκειμενικές. Ενώ αυτή έλεγε πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Ότι ό,τι με συμφέρει είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Αυτό ήταν η βασική διαφορά αυτό μεταξύ σοφιστών. Αυτό που κάνουν πολιτική δηλαδή. Ναι, ναι. Οι σοφιστές ήταν λαοπλάνοι. Και προσπαθούσαν, ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Προσπαθούσαν με την τέχνη του λόγου να παραπλανήσουν τους άλλους ανθρώπους και να επιβάλλουν τη δική τους γνώμη ως σωστή. Έτσι λοιπόν ήταν, λέει, συγχρόνος μηδενιστής, σοφιστής, νιτσεϊκός, ελληνοκεντρικός, μακιαβελικός, μπερξονικός, μηδενιστής αρχαιοέλληνες που σε όλη του τη ζωή προσπάθησε να ανακαλύψει και να συνθέσει και να ανασυνθέσει την ανθρώπινη μοίρα. Ήταν σε μόνιμη διαμάχη με τον εαυτό του και τον περίπτωτο. Δεν ησύχαζε. Αυτό μπορούμε να πούμε από τη μια μεριά είναι σωστό. Αλλά μέχρι ένα σημείο, γιατί όταν οριμάσει ο άνθρωπος και βρει το Θεό, πρώτα απ' όλα το Θεό,
το σωστό Θεό. Ηρεμή. Ηρεμή. Διότι δεν ψάχνει, γεμίζει βρήκε την αλήθεια. Βρήκε την αλήθεια και τον γεμίζει, τον πληρεί. Δεν τον ενδιαφέρουν οι επιμέρους αλήθειες από μετά. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι, βρήκα τον ήλιο και όλα τα άλλα είναι πηγολαμπίδες. Έτσι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αν είχε βρει το Χριστό και είχε γεμίσει η ψυχή δεν του θα με τον Χριστό, το δεν θα εφαίρετο από εδώ και από εκεί στα διάφορα ούτε θα ρεύματα. Ακριβώς. Στα διάφορα ρεύματα να αναζητεί σπίθες αλήθειες. Διότι όλα τα ρεύματα μπορούμε να πούμε έχουν σπίθες αλήθειες. Και η θεολογία, η επίσημη, λέει ότι σε όλες τις φιλοσοφίες υπάρχει ο... Από χρόνο λόγος. Όχι, ο λόγος του Θεού, πώς τον λένε, μια χαρακτηριστική. Ένας προσαρμοσμένος θεϊκός όχι, λόγος. Όχι, υπάρχει μια σπίθα θεϊκού λόγου. Μάλιστα. Υπάρχει δική ορολογία, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Όμως η παγίδα είναι ότι υπάρχει και μια σπίθα σατανικού λόγου. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί είναι η διάκριση και πρέπει να καταλάβουμε. Ναι. Ο Καζατζάκης χρειάζεται μεγάλη διάκριση για να καταλάβεις πού πέφτει στην παγίδα του Σατανά πλέον. Και πού πέφτει στην παγίδα εκεί του εαυτού. Θέλει φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα. Πάντως έχω παρατηρήσει ότι σε συντριπτική πλειοψηφία οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν καταλάβει την υπόθεση Καζατζάκη και ειδικά ο Πρεβελάκης, ο οποίος ήταν ο πιο στενός του φίλος. Ναι. Εκείνο που εσέβεται πραγματικά ο Καζατζάκης ήταν ο Πρεβελάκης. Μάλιστα. Ο οποίος Πρεβελάκης έχει γράψει ένα αριστούργημα βιβλίο για τον Καζατζάκη και εξηγεί ακριβώς αυτά που λέμε. Δηλαδή, ότι ο Καζατζάκης είπε σε όλες τις παγίδες μέσα, δεν μπορούσε να ξεφύγει, ήταν προσκολλημένος στην λογική του θεολογία, διότι είχε κάνει μια λογική θεολογία. Ναι. Και αυτή η λογική θεολογία δεν μπορούσε να σπάσει τον πάγο της καρδιάς και να δει τον κόσμο με χριστιανικό μάτι. Μάλιστα. Και αυτό ήταν το βατερλό του Καζατζάκη, με λίγα λόγια. Έπεσε και χάθηκε μέσα σε αυτήν την άβυσσο την οποία δημιούργησε ο ίδιος με το μυαλό του, και η οποία άβυσσο αυτή είναι αυτή που αναφέρει και στην αναφορά του Γκρέκο, στο ασκητική του, στην αρχή της ασκητική του, που λέει εκείνο το έβριμα, φιλοσοφικό έβριμα, τελείως ανακόλουθο για τον χριστιανισμό και αναλυθές, ότι ερχόμαστε από μια άβυσσο και πάμε σε μια άλλη άβυσσο. Ναι, αλίμον. Δηλαδή, ερχόμαστε. Δηλαδή, τι είναι, ο άνθρωπος δεν έχει σκοπό. Δηλαδή, πάει στην κόλαση, ο άνθρωπος μεταφεύγει από εδώ. Ή ο Θεός που τον έπλασε δεν ξέρει ποιος είναι ο Θεός. Και αρχαίοι λέγανε Άδης, κάτι πιο μαλακό από την άβυσσο. Η άβυσσο. Ναι, ναι. Είναι αυτό δείχνει ότι και ο ίδιος δεν έχει βρει τη σωστή πορεία. Ναι. Είναι σε μια παραζάλη. Την ασκητική την έγραψε σε μια ηλικία 30 χρονών περίπου. Ναι. Έγραψε πολύ άρα νέος. Και είναι άγουρο. Αλλά είναι άγουρο κατασκευασμένο. Αλλά πολλές θέσεις της ασκητικής είναι σκόρπιες μέσα στα άλλα του έργα. Στα άλλα του βιβλία. Ναι. Στα άλλα του βιβλία. Ναι, ναι. Είναι δε. Σήμερα σας λέω πολλά εγώ. Επειδή έτυχε να πέσω εγώ στην παγίδα του Καζατζάκη κατά κάποιο τρόπο στην νεότητά μου, ναι, και κατάλαβα τι γίνεται μετά όταν ανένυψα. Κατάλαβα και είδα τις παγίδες. Ποιες ήταν οι παγίδες, οι στημένες παγίδες. Που είναι για κάθε πνευματικό άνθρωπο αυτές οι στημένες, είτε από τους Καζατζάκηδες, είτε από άλλους που είναι διανοητές. Δεν είναι μόνο ο Καζατζάκης. Ναι, είναι χιλιάδες ναι, άλλοι. Ναι, 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 ναι. Και ο Νίτσε είναι, και όλη η δυτική φιλοσοφία, και ο Γιούγκ είναι, και ο Φρόιντ είναι. Όλοι αυτοί ναι, έχουν μια. Σπερματικός λόγος είναι αυτό που λένε. Ωραία. Στους αρχαίους Έλληνες και σε άλλα. Σπερματικός λόγος. Υπάρχει ο σπερματικός λόγος, δηλαδή λόγος Θεού, εσπέρματι. Αλλά που μπορούν να πούμε ότι είναι μια πρόδρομη κατάσταση του χριστιανισμού. Ωραία. Δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός ο χριστιανισμός. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά ναι, ας πάρουμε μια ήθελα να κάνω ψυχραιμία. Ένα σχόλιο τώρα για τον ελευθεροτεκτονισμό, ο οποίος παραπλανά τους ανθρώπους, λέγοντάς τους ότι δεν έχει σημασία αν είσαι χριστιανός, μουσουλμάνος ή... Ωραία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, για εμάς έχει. Αλλά θα ψάχνεις σε όλη τη ζωή να βρεις την αλήθεια. Το ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι οποίοι κάθε άλλο παρακουτί ή τέλος πάντων σε πολύ υψηλό επίπεδο είχαν φτάσει με τη φιλοσοφία, δεν κατάφεραν να βρουν την αλήθεια που έφερε ο Χριστός. Την παρόλο πλησίασαν. Ότι υπήρξαν, βέβαια, την πλησίασαν και υπήρξαν φωτεινά πνεύματα πολύ μεγάλα, όπως ήταν ο Πλάτων, ο Σοκράτης, ο Αριστοτέλης και άλλοι διάφοροι φιλόσοφοι, και ψάχνανε επί αιώνες ολόκληρους για να βρουν την αλήθεια και την διατύπωσε με πολύ λίγα λόγια και με πολύ σαφήνεια ο Χριστός. Που σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπος το μόνος του, άλλωστε γι' αυτό ήρθε και ο Χριστός στον κόσμο, διότι ο άνθρωπος μόνος του ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε ένα... Μια ατέρμονη φιλοσοφική. Μια ναι, αλλά και μια δαιμονική κατάσταση. Mm-hmm. Διότι βέρετε με το καλό με το κακό. Ο άνθρωπος με το... προπατορικό αμάρτημα, η ανθρωπότητα έχει ξεφύγει από τον Θεό,
Έπαβε, είχε πάψει να έχει την άμεση επικοινωνία με τον Θεό και να κάνει αυτοδιόρθωση της ζωής του. Γι' αυτό επικρατούσε η δαιμονική κατάσταση και από την οποία δεν μπορούσε, ήταν σκλάβος και δέσμη, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Δεν μπορούσε μόνο να ξεχωρίσει όταν ήρθε ο Χριστός, το πραγματικά καλό από το πραγματικά κακό. Ακριβώς. Δεν μπορούσε. Γιατί δεν είχε την ηθική δύναμη και την καθαρότητα του πνεύματος. Έτσι λοιπόν κανένας δεν μπορεί να φτάσει στο απόλυτο αγαθό, στην απόλυτη αλήθεια, χωρίς το Χριστό. Αυτό μπορούμε είναι γεγονός. Να, χωρίς το Χριστό και μάλιστα φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα. Διότι αν προσπαθήσει να καταλάβει με τις δικές του διανοητικές δυνάμεις τον Χριστό, μπορεί να τον παραμορφώσει. Και αυτό ο Χριστός μαθαίνεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, με τα ταπείνωση, με μυστήρια, αγάπη, με τα μυστήρια, σιγά, με υπακοή, μπορεί, υπακοή και με, θα έλεγα, διαβίου μαθητεία. Διαβίου μαθητεία. Γιατί όλοι οι χριστιανοί οφείλουν να είναι στα πόδια του Χριστού διαβίου μαθητές. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε μέχρι εδώ, ο Κατζάκης είναι ένας πνευματικά ταλέπορος άνθρωπος, ναι, ο οποίος συνεχώς αποσπασματικά ναι, προσπαθεί να βρει την αλήθεια σε όλα τα γήινα συστήματα, δίχως να μπαίνει μέσα στο βάθος του χριστιανισμού. Ναι, ναι. Ενώ γεννήθηκε χριστιανός και θα μπορούσε να οδηγηθεί, μήπως δεν είχε, θα έχει ανθρώπους, ο Πρεβελάκης ήδη ήταν χριστιανός άνθρωπος. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να, με έναν τρόπο να τον οδηγήσει. Ο Κατζάκης απορρίπτει τελείως τη φιλοσοφία της εποχής του, κάνει ανοίγματα προς το παρελθόν στο μεσαίωνα. Όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά πηγαίνει και προς... θαυμάζει, ας πούμε, τους κομμουνιστές, το μαρξισμό, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Θαυμάζει τον Βούδα, θαυμάζει τον Νίτσε, που δεν ήταν πολύ μακριά από την εποχή του Νίτσε. Ο Νίτσε είναι αντιχριστιανός, φαίνεται, ναι, το έχει πει και ο ίδιος δηλαδή. Εδώ ήθελα να κάνω μια αντιπαραβολή μεταξύ αντιχριστιανός, του Καζαντζάκη και μιας Ρωσίδας φιλοσόφου, της Τατιάνας Γκορίτσεβα, η οποία και αυτή έκανε μια παρόμοια διαδρομή. Στο βουδισμό, ναι. Όχι στο βουδισμό. Πήγε στο βουδισμό, πήγε η Τατιάνα Γκορίτσεβα. Στον Ινδουισμό. Η Τατιάνα Γκορίτσεβα ξεκίνησε σαν φιλόσοφος. Μελέτησε στην αρχή την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, μετά τους σύγχρονους Ευρωπαίους διανοουμένους, τον Σπινόζα, ξέρω εγώ, και όλους τους σύγχρονους φιλοσόφους, τον Καντ, τους σύγχρονους φιλοσόφους. Δεν την ικανοποίησαν όλοι αυτοί και στο τέλος βρήκε μια προσωρινή θαλπορή στον Ινδουισμό, ο οποίος φαντάζει, στις ανατολικές θρησκείες, ο οποίος φαντάζει να έχει μια πνευματικότητα. Όταν όμως είδε τον πνευματικό της οδηγό να αφήνει έναν μεθυσμένο άνθρωπο να πνιγεί στα παγωμένα νερά του ποταμού, ενώ βάδιζε δίπλα του και μπορούσε να απλώσει το χέρι του και να τον σώσει, και όταν τον ρώτησε γιατί δεν έκανες αυτή την απλή κίνηση να σώσει, αφού έβλεπες ότι είναι μεθυσμένος ο άνθρωπος, και πήγε και έπεσε μέσα στο ποτάμι και πνίγηκε, εσύ μπορούσες να τον πιάσεις, να τον βγάλεις έξω, τι απλούστερο, λέει, θα διάκοπτα το διαλογισμό μου και θα έχανα ενέργεια. Του λέει, να βράσω και τη φιλοσοφία σου και την πνευματικότητά σου, και άχρηστα, την ενέργειά σου. Άχρηστα είναι. Και τότε κατάλαβε, έμεινε μετέωρη. Κατάλαβε ότι η φιλοσοφία πρέπει να δένει με την καρδιά, ο νους με την καρδιά. Και αυτό, και ότι αυτή η φιλοσοφία είναι παραπλανητική. Γι' αυτό είναι ψεύτικη. Δεν οδηγεί στη σωτηρία των άνθρωπων. Γι' αυτό και ο Χριστός. Και τότε ξαναγύρισε στην Ορθοδοξία. Ξέρετε, ακριβώς γι' αυτό και ο Χριστός δεν έλεγε μόνο λόγια, έκανε και θαυματουργικές πράξεις. Βοηθούσε τους ανθρώπους. Και στο τέλος έκανε μαρτύρησε. Θεραπείες. Και αυτό ήταν το περισσότερο που, για τον κόσμο, το πολύ. Όταν έβλεπαν ότι θεραπεύει ένα τυφλό, ένα κουτσό, τότε γινόταν το μπουλούκι από πίσω από τον Χριστό. Όχι όταν έλεγε τη φιλοσοφία του, όταν μίλαγε για τον χριστιανισμό. Όταν έκανε όχι, δεν είναι φιλοσοφία, την αλήθεια της ζωής έλεγε. Την αλήθεια, ναι. Την απόλυτη αλήθεια. Όσο μπορεί να τη χωρέσει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά έλεγε την απόλυτη αλήθεια. Να δεν ήταν τόσο μαγνητική. Ναι. Ο λόγος του Χριστού δεν ήταν τόσο μαγνητικός για τις μάζες, όσο τα θαύματα που έκανε. Και γι' αυτό έκανε και τα θαύματα. Νομίζω ότι όλη η προσωπικότητα του Χριστού ήταν εξαιρετικά ελκτική. Θα λέγαμε, ήταν σε πολλές περιπτώσεις, σίγουρα σε μια περίπτωση, σε μια περίπτωση στείλαν ανθρώπους να τον πιάσουν. Και όταν αυτοί καθίσαν και ακούσανε τον Χριστό να μιλάει, γυρίσαν και είπανε στους Φαρισαίους ότι ουδέποτε μίλησε άνθρωπος για αυτόν τον άνθρωπο. Και φτάνε μέσα στις ομιλίες ήταν αυτή. Γοητευθήκανε από την ομιλία του Χριστού. Διότι είχε μέσα δύναμη. Δεν ήταν ένα τυχαίο ομιλητή. Δεν μπόρεσε να πείσει στους Φαρισαίους.
Στους υλοποδίτες της εποχής του. Δεν είχαν ταπείνωση να δεχτούν ότι υπάρχει κάτι περισσότερο. Δεν πρέπει ο πομπός να είναι τέλειος, πρέπει και ο δέχτης να έχει ακριβώς, κάποιες προϋποθέσεις και ευαισθησίες. Κάποια ευαισθησία, ναι. Έτσι είναι. Ο Χριστός δεν μπόρεσε να κάνει όλη την ανθρωπότητα χριστιανική, όχι επειδή δεν μπορούσε, αν ήταν Θεός, μπορούσε και εφόσον είναι Θεός θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά θα γινόταν δια της βίας. Ήθελε ελεύθερα να τον ενδεχθούν. Μα ο λόγος για τον οποίο σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, να μιλήσει στη γλώσσα των ανθρώπων, να υποστεί, να ζήσει τη ζωή τους κτλ. Ήταν ακριβώς για να τους πείσει χωρίς να παραβιάσει τη θέλησή τους. Διότι εάν ερχόταν σαν Θεός με δύναμη, με επιβολή, ξέρω εγώ, και έκανε θαύματα συνεχώς, θα ήταν όλοι αναγκασμένοι να τον πιστέψουν. Δεν θα υπήρχε δεύτερο. Θα λέγαμε ο Μέγας Χριστός όπως ο Μέγας Ναπολέων. Ναι. Το κεφάλι κάτω και θα κάνουμε αυτό που λέει. Μπήκε ο Ναπολέων με τα κανόνια του, βρόντιξε και άστραψε και τον εφοβηθήκαμε και υποταχθήκαμε. Ναι, υποταχθήκαμε. Μπήκε ο Αλέξανδρος με τη σπάθα του μέσα. Άλλωστε ο διάβολος αυτό ήθελε να κάνει ο Χριστός. Mm. Όταν του είπε κατέβα από το Σταυρό και θα σε να τους διαλύσει. Ναι. Ή του είπε και ψέματα. Θα κατάστρεφε το έργο της ελευθερίας που έλεγε. Ελευθερία, ναι. Άρα, αλλά ο Θεός σέβεται απόλυτα την ανθρώπινη ελευθερία. Γι' αυτό και εμείς το λόγο μας πρέπει να είμαστε τόσο ειρηνικοί και μη, πώς να το πω, όχι δογματικοί, δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά να μην επιβάλλουμε αυτό που λέμε. Ναι. Να μην θέλουμε να το επιβάλλουμε έτσι με δύναμη, βαρύκτουπα, ναι. Με δύναμη, προσωπικότητα, αυθεντική και αυτά, αλλά να το λέμε και ποιος θέλει να θα ακούσει. Έτσι είναι, γιατί το τελικά... Το χριστιανικό μήνυμα, ο Χριστός σεβάστηκε. Είναι σπόρος. Είναι σπόρος. Ο οποίος αν βρει προϋποθέσεις στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, θα φυτρώσει και θα καρποφορήσει. Εάν έχει ζυζάνια ή πέτρες ή και λίγο χώμα και λίγη υγρασία και δεν μπορέσει να φυτρώσει, τότε το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό το επιθυμητό. Κύριε Χριστοδούλου, πριν συνεχίσετε, ναι. Θα ήθελα να σας έχουμε πω. Πάρα πολλά να πούμε καλά. Και ίσως είναι η αρχή των όσων είπαμε. Θα τα πούμε. Ναι, ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι μαζί με τον Καζαντζάκη κρίνονται και άλλοι συγγραφείς. Όπως είπατε, ο Νίτσε και άλλοι της δυτικής κουλτούρας συγγραφείς, οι οποίοι μοιάζουν με τον Καζαντζάκη. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Καζαντζάκης, είναι πολλοί άλλοι που είναι σε αυτό το στυλ. Που αδιαφορούν για τον Χριστό, κάνουν μια συνωμοσία σιωπής και δεν τον αναφέρουν ποτέ, ή του επιτίθενται εμέσως. Ναι. Γιατί δεν έχουν το θάρρος να πούνε εγώ δεν είμαι χριστιανός. Δεν το είπε ο Καζαντζάκης ποτέ αυτό. Ναι. Και πολλοί άλλοι. Τι θέλουν, να σφετεριστούν για το χριστιανικό φρόνημα. Δηλαδή να είναι αγαπητικές τους χριστιανούς, δίχως να είναι οι ίδιοι χριστιανοί. Ναι. Λοιπόν, προχωρήστε όμως γιατί... Ο Νίτσε λέει, κάποιος φιλόλογος μου το είπε, στα τελευταία της ζωής του, όταν ήταν αγεράκος, πήγαινε βόλτα με την εγγονή του, η οποία ήταν ένα πανέμορφο κοριτσάκι, αγνό και άδολο, και μπροστά σε αυτή την αγνή και άδολη ομορφιά, που όμως δεν ήταν ο τύπος που είχε καλλιεργήσει ο Νίτσε, ο δυνατός, ο υπεράνθρωπος κτλ. Έκλαψε, δάκρυσε ο Νίτσε μπροστά στην ομορφιά της παιδούλας. Δηλαδή ανέρεσε τον εαυτό του στα τελευταία του, βλέποντας μπροστά στην ομορφιά και στην αθωότητα αυτού του μικρού κοριτσιού. Μάλιστα. Αυτό σαν παρένθεση. Ναι, ναι. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα. Έχουμε. Τώρα ήθελα να διαβάσω κάτι από... Δηλαδή, έχω κάνει μια σταχυολόγηση από ορισμένα καλά τα οποία έχει πει ο Καζαντζάκης. Ωραία, να τα ακούσουμε και τα καλά. Και γι' αυτό δεν θέλουμε, είπαμε, να τον αδικήσουμε σε. Όχι, αλλιώς. Γιατί μπορεί κανείς μέσα από το έργο του να βρει. Αφιλοκερδός κανονικά. Λοιπόν, στο έργο αναφορά στον Γκρέκο, λέει τρεις ψυχές, τρεις προσευχές. Δοξάρι είμαι στα χέρια σου, Κύριε. Τέντωσέ με, αλλιώς θα σαπίσω. Στη δεύτερη. Μη με παρατεντώσεις, Κύριε, θα σπάσω. Και την τρίτη προσευχή, παρατέντωσέ με, Κύριε, και σπάσω. Δηλαδή, μπορεί κανείς να συνάγει κάποια συμπεράσματα. Ένας κρυφός εγωισμός είναι στην τρίτη. Έχει. Όχι. Έχει μια ειλικρίνεια. Ότι για να παράγω κάποιο καλό πρέπει να βιάσω τον εαυτό μου. Παρατέντωσέ με και ασπάσω, θα το έλεγες. Δεν ξέρουμε τώρα πώς, με ποιο νόημα το έλεγε. Παρακάτω λέει κάθε άνθρωπος άξιος να λέγεται γιος του ανθρώπου σηκώνει το σταυρό του και ανεβαίνει το Γολγοθά του. Πολλοί, οι πιο πολλοί φτάνουν στο πρώτο, στο δεύτερο σκαλοπάτι, λαχανιάζουν, σωριάζονται στη μέση της πορείας και δεν φτάνουν στην κορφή του Γολγοθά.
θέλω να πω, στην κορφή του χρέους, να σταυρωθούν, να αναστηθούν και να σώσουν την ψυχή τους. Λιποψυχούν, φοβούνται να σταυρωθούν και δεν ξέρουν πώς. Η σταύρωση είναι ο μόνος δρόμος της Ανάστασης. Άλλον δεν έχει. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι... Τα θετικά. Καθαρό, καθαρά χριστιανικό. Αυτό είναι, ναι. Ναι. Αλλά όχι το ανακάτεμα όμως. Πρέπει να το βρούμε όλο, ναι, καθαρό. Γιατί ξέρετε και ότι ο Σατανάς, συγγνώμη, και ο Σατανάς είναι θεολόγος. Ξέρει το Θεό καλά. Και την Καινή και Παλαιά. Λέει αλήθειες. Ναι, ναι. Στον Χριστό όλα αυτά που είπε στους πειρασμούς ήταν αλήθεια. Έτσι, ναι, ήταν αλήθεια. Του λέει αν είσαι γιος του Θεού, έχει γραφτεί κλπ. Είναι γραμμένα αυτά. Ναι. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ο Σατανάς, ξέροντας την αλήθεια, εμπέζει εκείνον που δεν την ξέρει καλά. Και τον βάζει σε παγίδες. Ναι. Και οι παγίδες έχουμε πει και άλλη φορά ποιες είναι οι τρεις μεγάλες παγίδες. Η Σωθεία, η Αθανασία κλπ. Εντέχουν... Για ξαναπέστε τις, γιατί και εγώ... Τρεις μεγάλες παγίδες. Ναι. Λοιπόν. Εγώ τους πειρασμούς τους έχω ερμηνεύσει σε ένα άλλο τριπτυχό. Ναι, ναι. Τους πειρασμούς του Χριστού που έγινε στο 40. Όχι, δεν είναι αυτοί οι πειρασμοί, είναι οι πειρασμοί του Παραδείσου. Α. Τους είπε, δεν σας είπε αλήθεια ο Θεός, άρα συκοφαντεί το Θεό, ναι, σαν ψεύτη. Ναι, ναι. Ένα, συκοφάντηση του Θεού, ναι, η πρώτη. Και λέγοντας ο ίδιος ψέματα. Ναι, και λέγοντας, το δεύτερο δεν θα πεθάνετε. Σου δίνει την Αθανασία. Ναι. Δεν θα πεθάνεις. Είναι ωραίο πράγμα για τον άνθρωπο να ακούει ότι θα πεθάνει, θα μείνει αθάνατος. Βεβαίως. Και το τρίτο είναι και εσείς είσαστε θεοί και δεν το ξέρετε. Μόλις φάτε, θα ανοίξουν τα μέσα, θα δείτε ότι είσαστε σαν το Θεό ίσοι. Η Ισοθεία. Η Αθανασία. Αυτές είναι τρεις μεγάλες παγίδες που τις επαναλαμβάνει με χίλιες διαφορετικές παραλλαγές. Μάλιστα. Είναι τα μουσικά κομμάτια που έχουν παραλλαγές. Ναι, 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 βέβαια. Ακριβώς αυτό είναι. Πάντως, το ρεζουμέ αυτό είναι ότι ο διάβολος είναι πάντα ψεύτης. Αυτό που λέει στους πολλούς ανθρώπους, δεν μπορείς να ζήσεις και να προκόψεις με το σταυρό στο χέρι. Αν δεν είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Βέβαια. Μεγάλο ψέμα. Και αυτό θα το καταλάβει η ανθρωπότητα, ότι τηρώντας τις εντολές του Θεού θα φτιάξει μια ανθρωπότητα, πραγματικά ανθρωπότητα, ένα παράδεισο επί της γης. Που δεν θα γίνει ποτέ. Θα γίνει, πιστεύω, ότι η ανθρωπότητα είναι σε πορεία ορίμανσης. Θα φάει τα μούτρα της δεξιά και αριστερά και κάποια στιγμή ίσως βρει το δρόμο της. Δεν ξέρω, ίσως επέμβει. Από ό,τι λέει η Αποκάλυψη. Ίσως επέμβει ο Θεός. Από ό,τι λέει η Αποκάλυψη, τα τελευταία χρόνια, ναι, οι καλοί θα γίνονται καλύτεροι και οι κακοί χειρότεροι. Μάλιστα. Δεν πρόκειται οι κακοί να γίνουν. Δεν μπορεί να συγκλίνουν. Όχι, ναι, όχι. Ναι. Θα γίνουν μεγάλες αποκλίσεις. Mm. Θα ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Στην εποχή δε του Αντιχρίστου, ναι, όσοι πάνε με τον Αντίχρίστο είναι οι σάπιοι, τελείως σάπιοι. Μάλιστα. Οι οποίοι λένε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Διότι, ναι, αυτός θα επιτίθεται και θα λέει ότι είναι Θεός και θα το δέχονται οι άλλοι. Ναι. Θα επιτίθεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και θα λέει ότι ο Χριστός σας κόρεψε. Ορίστε, εγώ ταΐζω όλη την Αφρική. Αυτός ταΐζε 5.000. Και τι έγινε με αυτό. Ναι. Δηλαδή τέτοια πράγματα θα κάνει, τα οποία ένα υγιές πνεύμα δεν θα μπορεί να τα ανεχθεί. Μόνο ένα σάπιο πνεύμα θα τον δει για μεγάλο. Όπως τα σάπια πνεύματα της Γερμανίας ήταν μεγάλο, όλοι οι SS ήταν μεγάλο το Χίτλερ. Ναι. Μπορούσαν να καταλάβουν το Χίτλερ ότι είναι σάπιος. Ορισμένοι του αντιτάχθηκαν. Βέβαια του έφαγε το μαύρο. Αυτοί που το αντιτάχθηκαν, ναι, ήταν οι σωστοί άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πολλοί πάρα στη πολύ Γερμανία. Παρα... Πήγανε με το μέρος του. Ναι, πήγανε με το μέρος. Με τον Έρωνα δεν πήγανε πολύ. Τι ήτανε. Ήτανε άνθρωποι σάπιοι. Ναι. Που έβλεπαν στη σαπίλα του Έρωνα την ομορφιά της ζωής. Μάλιστα. Έτσι γίνεται εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό δεν θα έρθει ποτέ ο κόσμος όλος μαζί προς το Θεό, αλλά θα γίνει διάκριση. Κάποιοι θα φύγουν. Μα το είπε προς και ο Χριστός ότι μαζί με τα υγιή φυτά θα βγουν και τα ζυζάνια. Γι' αυτό λέει και η Αποκάλυψη. Όταν γίνει ο θερισμός, τότε θα πετάξει τα ζυζάνια στη, ναι, φωτιά και θα κρατήσει το στάρι. Ναι, λέει και η Αποκάλυψη. Ο καλός θα γίνεται καλύτερος και ο κακός χειρότερος. Μάλιστα. Προς το τέλος του κόσμου. Ένα άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε, αν στη ζωή μου έπρεπε να διαλέξω, αν στη ζωή μου ήταν να διαλέξω ένα ψυχικό οδηγό, ένα γκουρού όπως λένε οι Ινδοί, ένα γέροντα όπως λένε οι καλόγοι στο Άγιο Όρος, σίγουρα θα διάλεγα το Ζορμπά. Ορίστε. Ένα αναγράμματο. Ο Ζορμπάς... Στοιχείο του. Ναι. Δεν έχω διαβάσει πολύ, νομίζω κάπως τον περιγράφει. Με μια ακατάστατη ζωή έναν άνθρωπο. Ναι. Ένα γλεντζέ, ένα έξυπνο άνθρωπο αλλά και με καθαρό μυαλό και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρω. Άσωτο όμως. Άσωτο, ναι. Δεν ξέρω. Κατά το πρώτο πόδι θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος... Να διάλεγε το Ζορμπά σαν πνευματικό οδηγό. Ναι. Ναι, γιατί το λέω αυτό. Διότι φαίνεται ότι στερήθηκε όλα αυτά που έκανε ο Ζορμπάς,
τα στερήθηκε στα νεότερα του κλπ. Για να κάνει το συγγραφέα κλπ. Να διαβάσει πάρα πολύ και όλα αυτά. Να είναι διανοούμενος κλπ. Δεν έπεσε σε παγίδες σαρκικές πάρα πολλές. Και στο τέλος είδε ότι δεν τα βγάζει πέρα και από εκεί και σου λέει: Γιατί να μην είχα κάνει κι εγώ αυτό που έκανε ο Ζορμπάς. Και έτσι προσκολήθηκε ψυχολογικά στο αντίθετο από αυτό που είχε πιστέψει. Ναι. Ο Ζορμπάς είναι ο αντίποδας του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης είναι σούπερ συντηρητικό άτομο, ενώ ο Ζορμπάς είναι σούπερ επαναστατικό άτομο. Πάντως είναι ένας άνθρωπος ο Ζορμπάς. Και δεν, βέβαια, εκτός από τον Καζαντζάκη που τον περιγράφει, δεν υπάρχει άλλο στην εποχή του που να τον θεώρησε σαν πρότυπο. Και μια λεπτομέρεια εδώ. Του έκαναν μήνυση οι συγγενείς του Ζορμπά. Ναι. Δεν ξέρω τώρα σε αυτούς που βγάζουν τα βιβλία. Ήταν υπαρκτό ο πρόσωπος Ζορμπάς. Ότι δυσφήμισε φορά τον παππού τους. Α, μπορεί. Ο παππούς δεν ήταν λέει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Ούτε λέει πόρνος ήταν, ούτε έπινε αλκοολικός και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Πώς τον παρουσιάζει έτσι ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης παίρνει σαν βάση το χαρακτήρα και βάζει τις φιωριτούρες που θέλει. Α, ίσως. Αλλά δεν έπρεπε να γράψει το όνομά του. Ναι. Και νομίζω άλλαξε το μικρό του όνομα. Γεώργιο Ζορμπάς τον έκανα Αλέξη Ζορμπά. Α, μάλιστα, ίσως. Ναι, θα μπορούσε να αλλάξει και το άλλο όνομα. Αλέξη τον έκανε, ναι. Ναι. Να μην έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Θα έπαιρνε αυτόν να... σαν βάση, αλλά μην τον εκθέσει καθόλου. Να μην μπει το όνομά του καθόλου. Να πει άλλο όνομα. Και να έχει σαν βάση αυτό που κάνει εκείνος. Ή να περιγράψει έναν τύπο που θα του άρεσε αυτόν. Που θα του άρεσε. Ναι, και να μην είναι ψευδόνυμο. Το υπαρκτό άτομο, ξέρω εγώ. Το υπαρκτό άτομο. Ναι. Σε ένα άλλο. Έχω κρατήσει μια άλλη που είναι στον τελευταίο πειρασμό, είναι. Έχει πολλά φάουλ στον τελευταίο έχει, πειρασμό. Ναι, στον τελευταίο πειρασμό. Πάρα πολλά φάουλ. Ναι, εκεί που λέει στον τελευταίο πειρασμό η διαδική υπόσταση του Χριστού στάθηκε για πάντα, για μένα πάντα βαθύ ανεξερεύνητο το μυστήριο. Η διαδική υπόσταση, η υπόσταση δηλαδή ότι ήταν συγχρόνως. Και Θεός και άνθρωπος. Και Θεός και άνθρωπος. Η λαχτάρα η τόσο ανθρώπινη, η τόσο υπερανθρώπινη να φτάσει ο άνθρωπος ως το Θεό, αυτό ήταν πράγματι η δυτική με την αρχιτεκτονική του γοτθικού ναού δείχνει τον άνθρωπο να ψηλώνει τα χέρια του να ψηλώνει, για να φτάσει στο Θεό. Για να φτάσει στο Θεό. Με καλό σκοπό ή με κακό σκοπό, γιατί υπάρχει περίπτωση. Δείχνει τη λαχτάρα, τη λαχτάρα του ανθρώπου. Να κοντράρω το Θεό. Τη λαχτάρα του ανθρώπου, πάντως δεν είναι ο σωστός τρόπος. Η Βαβέλ ήταν να κοντράρω το Θεό. Ήταν δεν ήταν να τον εφάσω, να τον αγκαλιάσω. Ήταν υπερηφάνεια, ναι. Έτσι είναι και η γοθική ναή. Εν αντιθέσει προς τον Ορθόδοξο ναό, ας κάνουμε μια παρένθεση, ο οποίος είναι μικρός, ταπεινός, αλλά πολύ ζεστός, πολύ ανθρώπινος, στις ανθρώπινες διαστάσεις και μαρτυράει το μεθυμόνο Θεός. Και όλα μέσα εκεί πέρα έχουν την ευαγγελική. Το λόγο της ύπαρξής τους. Ναι, είναι σταυροειδής. Μπαίνει μέσα ο άνθρωπος και αναπαύεται. Αισθάνεται πολύ όμορφα. Και αρχιτεκτονική. Ενώ άμα μπει σε ένα γοτθικό ναό, βλέπεις ένα τεράστιο χάος και εσύ σε ένα μυρμήγκι, αισθάνεσαι πολύ άσχημα. Το έχω αισθανθεί προς. Κάτω από έναν ουρανοξύστη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, παρακάτω λέει, η λαχτάρα η τόσο ανθρώπινη, να φτάσει ο άνθρωπος ως το Θεό, ή πιο σωστά, να επιστρέψει ο άνθρωπος στο Θεό και να ταυτιστεί μαζί του, η νοσταλγία αυτή τόσο μυστική και συνάμα τόσο πραγματική άνοιγε μέσα μου πληγές και πηγές μεγάλες. Αυτό είναι ο σωστό, ότι πραγματικά η προοπτική του ανθρώπου είναι να επιστρέψει στο Θεό. Είναι το καθομοίωση. Έχει το κατ' εικόνα, το οποίο έχει αμαυρωθεί από την αμαρτία, αλλά έχει σαν προοπτική να καθαρίσει το κατ' εικόνα και να φτάσει στο καθομοίωση. Να επιστρέψει στο Θεό, να επιστρέψει στην προοπτική κατάσταση. Επομένως αυτό είναι μια σωστή παρατήρηση. Από την νεότητά μου λέει, η πρωταρχική αγωνία μου, από όπου πηγάζουν όλες μου οι χαρές και όλες οι πίκρες, ήταν τούτη. Η ακατάπαυστη ανήλαιη πάλι ανάμεσα στο πνεύμα και στη σάρκα. Εδώ πάλι τα μπερδεύει και... Διότι υπάρχει πράγματι πάλι του πνεύματος με τη σάρκα. Αλλά ποια σάρκα όμως. Η σάρκα η οποία έχει δαιμονοποιηθεί. Mm. Όχι η σάρκα που προέρχεψε από τα χέρια του Θεού. Σωστά. Και η οποία είναι καλή λία. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι κακό. Και θα επανέρθει πάλι. Ναι. Είναι εξαίρετο κατασκεύασμα. Είναι καλό λίον διότι η προαίρεση του ανθρώπου έχει διαστραφεί. Σωστά. Και έτσι ο αγώνας όλος του ανθρώπου είναι να παιδαγωγήσει την προαίρεσή του, να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού για να φτάσει στο καθομοίωση.
Ξέρετε άλλη... ότι κύριε Χριστοδούλου, ο Ριγένης, ναι, ήταν κατά πάντα, θα λέγαμε ορθόδοξος, εκτός από εκείνα που έκανε για την αίρεσή του. Δηλαδή, ο Ριγένης έλεγε πολλά σωστά πράγματα. Και ναι, τριαδυτικός ήταν, δηλαδή πίστευε στον τριαδικό Θεό, ναι, έτσι, τριαδιστής, ναι, να το πούμε έτσι πιο απλά. Ναι. Και πίστευε στην θεότητα του Χριστού, κανένα πρόβλημα. Και στην Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάληψη. Τι δεν πίστευε? Γιατί με τεσάρκωση που είπε. Εκεί δηλαδή ένα χάλασε επηρεασμένο, και ακριβώς, έπεσε έξω από την, ναι, Εκκλησία. Ναι, ναι, ναι. Είναι τόσο δηλαδή... Ήτανε, και ένα άλλο έκανε που δεν το δέχτηκε η Εκκλησία, αυτό ευνουχίστηκε. Καλά, αυτό εντάξει. Για να έχει λιγότερους σαρκικούς πειρασμούς... Δεν επιτρέπεται. Ναι, ενώ πήρε, το σώμα, πήρε αρχικά την άδεια από τον επίσκοπό του, στο τέλος αποδοκιμάστηκε, mm-hmm, και από αυτόν και από την Εκκλησία. Θέλω να πω. Διότι δεν αγωνίστηκε τον πνευματικό αγώνα που θα έπρεπε να κάνει για να ξεπεράσει τη σάρκα του. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να πει, ναι, κανείς ότι μπορούσε να έχει παντρευτεί αν δεν μπορούσε, καλά, να, καλά, να ξεπεράσει. Είναι προσωπικό. Λέμε, ναι, τώρα, ναι, για αυτά που πίστευε, σαν, ναι, πραγματική. Αλλά λοιπόν, τελικά ο Οριγένης μπορούμε να τον κρίνουμε, ή μάλλον πολύ μεγάλοι πατέρες όπως οι Καπαδόκες, ο Μεγάλος Βασίλης κτλ. Παραδέχονται στον Οριγένη πάρα πολλά πράγματα και παίρνουν από τον Οριγένη. Την εποχή του Οριγένους δεν είχαν κατασταλάξει ακόμα τα δόγματα και η διδασκαλία της Εκκλησίας ήταν αρκετά ρευστή, θα λέγαμε. Ο δε Οριγένης, επειδή ήταν καθηγητής στη σχολή της Αλεξανδρίας, στη φιλοσοφική σχολή, είχε αρκετές επιρροές από τον εθνικό κόσμο, από τη φιλοσοφία του εθνικού κόσμου. Τον Πλάτωνα και λοιπόν. Ακριβώς. Και εκεί προσπάθησε να δώσει απαντήσεις και έπεσε και κάπου έξω. Και είπε ότι η κόλαση δεν θα είναι αιώνια. Ναι. Αυτό δεν είναι δικό του. Βλέπετε θέμα. Λοιπόν πόσο αυστηρή είναι η κατάταξη και η κρίση των δογμάτων της, ναι, Εκκλησίας. Πόσο αυστηρή είναι. Και πόσο επικίνδυνο. Αν τον πάρουμε να λοιπόν με αυτά τα μέτρα και τον κρίνουμε τον Καρατζάκη, δεν θα βρούμε μόνο μία αίρεση. Θα, ναι, βρούμε 2.000 αιρέσεις που έχει ο άνθρωπος. Πάρα πολλές. Ναι. Λοιπόν δεν το συζητάμε άρα αν είναι δογματικά σωστός ο Καρατζάκης. Ναι. Αλλά θα ήθελα να κάνω και όποιος νομίζει ότι είναι δογματικά σωστός, ναι, ο Καρατζάκης, μπορεί να πάρει την ορθόδοξη δογματική. Και να δεις σε πόσα πράγματα πέφτει έξω. Θα ήθελα στο τέλος να κάνουμε μια εκτίμηση από το σλόγγαν που έγραψε στον τάφο του. Δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Λέει δεν πιστεύω τίποτα. Ναι. Δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Τότε πώς έχουμε εμείς ολόκληρο πιστεύω. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα. Και μάλιστα σε κάποιο σημείο αν του δίναμε αυτό το πιστεύω και του λέγαμε εσύ το πιστεύεις αυτό. Όπως... Αν του δίναμε το πιστεύω το δικό μας και του λέγαμε εσύ. Μα το ίδιος, ο ίδιος σε κάποιο αυτό? Γραπτό του αφού λέει, δεν είπε πιστεύεις στον άνθρωπο και όχι στον Θεό και είπε ότι ο Θεός είναι κατ' εικόνα και ομοίωση ανθρώπου και όχι ο άνθρωπος του Θεού. Αντέστατο. Αυτό είναι το μασονικό πιστεύω. Ναι. Ανθρωπισμός εις βάρος του Θεού. Ναι, 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 ναι. Ο Θεός πάει σε δεύτερη μοίρα. Ήθελα να σχολιάσουμε... Έρχεται σε πρώτη μοίρα ο άνθρωπος, ναι, και σε δεύτερη μοίρα ο Θεός. Ακριβώς. Τώρα είναι σωστά πράγματα. Και ότι ο Θεός είναι κατασκεύασμα του ανθρώπου, είναι ψυχική ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργήσει ένα Θεό. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Ναι, ήθελα να σχολιάσω αυτό το είμαι ελεύθερος. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό δείχνει ότι είναι αλύτρωτος. Θα έλεγε, έπρεπε να πει δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι αλύτρωτος. Όπως και στο τέλος της ζωής του είπε ότι θα ήθελα να είχα άλλη μια ζωή να συνεχίζω να ψάχνω. Διότι δεν βρήκε κάτι που να τον ικανοποιήσει βαθιά, να τον λυτρώσει. Και γι' αυτό νομίζω ότι μένει αλύτρωτος. Εύχομαι ο Θεός να του βρει πολλά καλά και να τον σώσει. Δεν ξέρουμε και την τελευταία στιγμή μπορεί να. Ναι, δεν ξέρουμε. Χιλιάδες άνθρωποι, έτσι, εκατομμύρια άνθρωποι. Την τελευταία στιγμή ήταν το φως του Χριστού. Μακάρι να το είδε και ο Νίκος Καρατζάκης. Το είδε και να μακάρι να σώθηκε και μακάρι οι πρεσβείες των Αγίων και της Παναγίας να τον έσωσαν. Και όμως εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να ληφθεί, να εκλειφθεί σαν πνευματικός οδηγός. Ασφαλώς. Το ρεζουμέ. Ότι είναι ένας καλός λογοτέχνης, χωρίς αμφιβολία. Και γι' αυτό και η λογοτεχνία μπορούμε να πούμε ότι είναι επικίνδυνη. Ναι. Διότι μπορεί να θολώσει τα νερά και να διαστρέψει την αλήθεια. Μπορεί να ωρεοποιήσει καταστάσεις αμαρτωλές. Ας πούμε μια μοιχεία ή μια πορνεία να την παρουσιάσει θελκτική και, ναι, τα λοιπά. Όπως τα σύρεαλ αυτά. Ναι, όπως τα συνηθισμένα. Έναν έρωτα. Ακριβώς. Όσα παίρνει ο άνεμος και λοιπά. Να είναι καθαρά εγωιστική υπόθεση αυτός ο έρωτας, να μην έχει αγνότητα. Και γι' αυτό στους λογοτέχνες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί,
στο κατά πόσον. Δεν είμαστε κατά των αμαρτωλών. Ακριβώς. Δεν είμαστε κατά των αμαρτωλών. Είμαστε και εσύ αμαρτωλή. Είμαστε κατά τη αμαρτία. Αλλά να φαίνεται σαφώς η αμαρτία ότι είναι αμαρτία. Η αμαρτία και όχι να καλύπτεται και να φαίνεται. Η αστοχία εκείνη του ανθρώπου. Ακριβώς. Η οποία τον ξεκλίνει, τον αποτρέπει από το τον σωστό, από, το Θεό. Από τη σωστή πορεία του προς το Θεό. Τον επέβηξε από τον δρόμο. Τον ξεστρατίζει. Ακριβώς. Αυτό είναι η αμαρτία. Θα είχαμε, βλέπω, να πούμε και πάρα πολλά, κύριε Χριστοδούλου, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μιας εκπομπής. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε έτσι να θυμηθώ ορισμένα πράγματα από τον Καζαντζάκη, γιατί είχα κάνει και μια εργασία εκεί. Να μας φέρετε άλλη φορά την εργασία να τη δούμε. Δεν ξέρω αν την έχω κρατήσει. Περάσανε μερικά χρόνια. Στη θεολογική σχολή, ναι. Μερικές. Θέλει πάρα πολύ διάβασμα και μπορεί να συνάγει κανείς πολλά συμπεράσματα. Αυτό που είπατε όμως ότι λέει ότι δεν πιστεύω τίποτα είναι πολύ βαρύ. Ναι. Δεν πιστεύω ότι. Και λέει στο τέλος είμαι ελεύθερος. Τι ελευθερία. Όταν λες δεν πιστεύω, δεν είσαι ούτε βουδιστής, ούτε μόνο θεϊστής, ούτε χριστιανός, ούτε κομμουνιστής δεν είσαι όταν λες τίποτα δεν πιστεύω. Δεν είσαι. Άρα, πού καταλήγουμε. Είσαι στο κενό, είσαι στο χάος. Ναι. Ελεύθερος από τι είσαι. Δέσμιος είσαι. Βέβαια, αν είχε βρει τον Χριστό, θα ήταν πλήρης και θα έλεγε και πιστεύω και ελπίζω. Και ζητάω το έλεος του Θεού. Και εμείς καθόμαστε κάθε Κυριακή και κάθε μέρα λέμε το πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα. Φαίνεται ή Πάτερ ημών. Δεν θα το έλεγε ο Καζαντζάκης, φαίνεται. Λέμε το Θεό Πατέρα. Ναι. Κάποιος λέει, Ιεραπόστολος Προτεστάτης έλεγε, γιατί λέτε κάθε μέρα το Πάτερ ημών και φέρεστε σαν ορφανά. Και συμπεριφέρεστε σαν ορφανά που δεν έχουν πατέρα. Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν την ωραία αυτή η ρίση που μας είπε ο κύριος Χριστοδούλου, θα κλείσουμε το αφιέρωμα με όλη την καλή διάθεση που μπορεί να έχει κανείς στην κριτική επάνω ενός συγγραφέα. Είπαμε, δεν μισούμε κανέναν, δεν είμαστε εμείς οι οποίοι θα βάλουμε κάποιον στον παράδεισο στην κόλαση. Ναι. Αυτό απαγορεύεται, διότι είναι δουλειά μόνο είναι δουλειά του Θεού. Ναι. Αλλά και από την άλλη μεριά, να έχουμε και λίγο μπορούμε το νου μας. Μπορούμε να επισημάνουμε και ορισμένα βήματα και να καταλαβαίνουμε τι γράφει ο άλλος και με τι προθέσεις και τι βάθος έχει το κάθε γραπτό. Έτσι. Και να μην κλείνουμε τα μάτια και να λέμε ότι οι λέξεις είναι διαφορετικές ή επειδή είναι λογοτεχνικές, συγχωρούνται. Ναι. Δεν συγχωρούνται. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει και από αυτά που γράφει. Και αυτά που κάνει προπαντός. Αυτά που κάνει. Να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή. Χαίρετε, Κύριε.